Διαβάσκε παρακαλώ. Δεν έχουμε τίποτα σε καμία εκδοχή της. Να πάω δηλαδή σε σιδερικά χρώματα να πάρω αυτή την άλλη που είναι... Ούτε για δείγμα δεν υπάρχουν χειρουργικές μάσκες στα φαρμακεία του Ηρακλείου, ενώ την ίδια ώρα αυξάνεται η ζήτηση σε αντισηπτικά. Όχι, δεν υπάρχουν μάσκες στην αγορά αυτή τη στιγμή. Επομένως, καλό θα είναι και οι καταναλωτές, οι ασθενείς να είναι λίγο πιο ψύχρεμοι. Δεν είναι το βασικό μέσο προστασίας η μάσκα, είναι ένα δευτερεύον μέσο προστασίας. Το βασικότερο απ' όλα είναι να έχουμε πολύ καλή καθαριότητα στα χέρια μας. Όσο αφορά τις μάσκες, ουκαν λάβεις παρά του μη έχοντος. Και εμείς δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Αντισηπτικά μαντιλάκια υπάρχουν, έχουν αυξημένη ζήτηση, πιστεύω όμως ότι καλύπτεται ο κόσμος. Θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε λίγο ψυχραιμία σε αυτά τα θέματα. Όχι να τρέχουμε όλοι, αξιοπαθείς ομάδες που έχουν ανάγκη αυτές τις μάσκες. Ρωτάμε στα φαρμακεία, όταν φέρουν θα προμηθευτούμε. Ψάχνετε πολύ καιρό μάσκα? 10 μέρες. 10 μέρες. Και πόσες θέλετε να αγοράσετε? Μία. Εγώ έχω μάσκα. Έχετε μάσκα? Πότε την προμηθευτήκατε? Είναι ένας μήνας τώρα. Καλά το κάνω, να προστατεύονται. Οι πρώτες ελλείψεις καταγράφηκαν σε αρχές Φεβρουαρίου με αρκετά φαρμακεία να βάζουν πλαφόν στον αριθμό χειρουργικών μασκών προς πώληση. Όμως ήταν θέμα χρόνου να εξαντληθούν οι μάσκες εξαιτίας του αδικαιολόγητου πανικού που υπήρξε και σε συνδυασμό με τα όσα ανησυχητικά συμβαίνουν με το κορονοϊό στην Ιταλία. Γύρω στον ένα μήνα τώρα υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα και στα αντισηπτικά και στις μάσκες. Είναι τα είδη τα οποία είναι στην πρώτη γραμμή άμυνας κατά των ιών και των μικροβίων. Η μάσκα δεν σε προστατεύει για να μην πάρεις τον ιό, για να μην αρρωστήσεις από τον ιό, να μην κολλήσεις αυτό τον ιό. Το θέμα είναι αυτός που έχει τον ιό να φοράει τη μάσκα, ούτε ώστε να μην φύγουν τα σταγονίδια. Και στο σπίτι μου έχω και στο ξενοδοχείο έχουμε μάσκες. Δεν ενδιαφέρουν. Δεν πήγατε στη διαδικασία? Όχι, όχι. Όχι, δεν μας χρειάζεται ακόμη, δεν θα αγοράσουμε. Αντισηπτικά έχετε φοβιαστεί? Έχω στο σπίτι. Απαραίτητα. Στα περισσότερα φαρμακεία των Χανίων οι μάσκες έχουν εξαντληθεί. Η ζήτηση στα φαρμακεία των Χανίων είναι αυξημένη σε τέτοιο βαθμό που ήδη έχουν διατεθεί 65.000 θεμάχια, ενώ και τα αποθέματα στο Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών Χανίων έχουν εξαντληθεί. Η ζήτηση φέτος σε σχέση με πέρυσι την ίδια περίοδο μπορούμε να πούμε με στοιχεία ότι είναι δεκαπλάσια. Το προηγούμενο διάστημα έχουν διατεθεί με στοιχεία της Συνεταιριστικής Φαρμακαποθήκης ένας πολύ μεγάλος αριθμός από μάσκες στα φαρμακεία. Οι περισσότερες από αυτές έχουν ήδη διατεθεί στους πελάτες ασθενείς. Στο ερώτημα για το πότε θα γίνει εισαγωγή μασκών στα φαρμακεία του νησιού μας, φαρμακοποιοί δεν είναι σε θέση να δώσουν απάντηση. Δεν το γνωρίζω αυτό καθόλου. Οι εταιρείες δεν μας πληροφορούν για κάτι τέτοιο, γιατί υποθέτω ούτε οι εταιρείες έχουν τέτοια πληροφόρηση.